Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Τσάκα, καλημέρα από την Καστοριά. Καλημέρα σας. Κάνετε? Μια χαρά και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Δεν ξέρω, να είστε καλά, εμείς σας ευχαριστούμε. Δεν ξέρω αν πρέπει να ξεκινήσω από την ερώτηση του ενός εκατομμυρίου. Το πότε θα ζεσταθούμε με το αέριο που θα μας φέρετε ή αν πρέπει να τα πάμε τα πράγματα από την αρχή. Εγώ μπορώ να σας πω ότι η λήξη δεν αποφεύγω για την αρχή. Ναι. Εγώ μπορώ να σας πω ότι το σίγουρο είναι... Ναι. Ότι το έργο που έχουμε προβλέψει θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 23 σε όλη την έκταση που έχουμε περιγράψει στο πρόγραμμα ανάπτυξής μας. Αυτό είναι το δεδομένο. Δηλαδή, τέλη το 23 για την Καστοριά, Άργος και Μανιάκη. Μάλιστα, μάλιστα. Και για τις τρεις αυτές περιοχές, τέλη του 23 είναι δέσμευση της ΔΕΔΑ ότι θα και έχετε... τα Γρεβενά που είναι στο ίδιο πακέτο, να το πω έτσι απλά, οι τέσσερις πόλεις αυτές θα πορευθούν μαζί. Τώρα. Υπάρχει Φλόρινα μετά στην περιφέρειά σας που θα γίνει με μια άλλη διαδικασία, αλλά τέλος πάντων... Να το εξηγήσουμε όμως ακριβώς τι θα κάνετε εσείς. Γιατί, να εξηγήσουμε πρώτα γιατί έχουμε τον κύριο Τσάκα σήμερα μαζί μας. Γιατί την Δευτέρα ουσιαστικά, αν δεν κάνω λάθος, την Δευτέρα δεν έγινε αυτό. Στην αρχή πάντως της εβδομάδος, ναι, ναι, έχουμε τις ανακοινώσεις ότι το φυσικό αέριο πηγαίνει σε 34 πόλεις της Ελλάδος, μάλιστα, μάλιστα, με επενδύσεις 270 εκατομμύριων ευρώ. Ήσασταν και τη Δευτέρα στην... ανακοινώθηκε από τον, μπράβο, Υπουργό το πρόγραμμά μας και κάναμε κοινή ανακοίνωση, ο Υπουργός και ο Υφυπουργός και η διοίκησή μας. Τώρα, κύριε Τσάκα, εσείς θα κατασκευάσετε τον αγωγό μέχρι σε ποιο σημείο? Γιατί αμέσως μετά θα πρέπει να έρθει άλλη εταιρεία να κάνει τις συνδέσεις με τους καταναλωτές. Όχι. Θέλω λίγο να τα εξηγήσετε όλα αυτά, ναι, γιατί, ναι, είναι κάποιες λεπτομέρειες. Ναι, η Καστοριά είναι πρωτόγνωρα, ξέρετε, πράγματα για δεν μας. Μπορεί να τα ξέρετε, λογικό είναι. Εμείς, για να το πω έτσι απλά, συνδεόμαστε από τους αγωγούς υψηλής πίεσης, είτε τον ΤΑΠ στην προκειμένη περίπτωση, είτε αντίστοιχα από του ΔΕΣΦΑ για τις άλλες πόλεις, Αμυθίτα, Κεντρική Μακεδονία κτλ. Συνδεόμαστε στον αγωγό υψηλής πίεσης, βγαίνει μια έξοδος, να το πω απλά, κάθετα στον αγωγό και ξεκινάμε με μέση πίεση, που είναι πιο χαμηλή πίεση, δηλαδή την υψηλή που έχει ο αγωγός στο ΤΑΠ, φτάνουμε στα όρια της πόλης και μέσα στην πόλη πάμε με χαμηλή πίεση, 4 μπαρ, και κάνουμε τα δίκτυα που φτάνουν μέχρι και τον μετρητή στην αυλή μέχρι μας. Μέχρι και τον μετρητή στην αυλή μας. Μάλιστα. Μάλιστα. Και μετά ο ιδιώτης, ο πελάτης ή ο βιομήχανος ή ο έμπορος έχει υποχρέωση να κατασκευάσει την εσωτερική του εγκατάσταση. Ναι. Άρα από εκεί και μετά, από το ρολόι και μετά, είναι δουλειά του κάθε ιδιώτη. Μάλιστα, μάλιστα. Αυτό για να συμβεί, να φτάσει δηλαδή μέχρι το ρολόι. Μάλιστα. Είπατε τέλη του 23 θα έχουμε... Τέλη του 23 θα έχει ολοκληρωθεί το έργο που εξαγγείλαμε. Αυτό σημαίνει ότι θα έχει ολοκληρωθεί και θα έχουν, δεν θα έχουν ολοκληρωθεί και οι συνδέσεις με τα και σπίτια μας. Και οι συνδέσεις μας. Και οι συνδέσεις. Α, μάλιστα. Εμείς βέβαια, εμείς η υποχρέωσή μας, όπως σας εξήγησα, φτάνει στο να τοποθετηθούν και τα ρολόγια, οι μετρητές, στη μάντρα της πολυκατοικίας. Μάλιστα, μάλιστα. Από εκεί και πέρα είναι ευθύνη του ιδιώτη, τώρα, η οποία βέβαια είναι πολύ βασική για μας, γιατί, ναι, και εμείς, για να βγει το πλάνο ανάπτυξής μας, πρέπει να συνδεθούν και οι καταναλωτές. Νομίζω ότι θα συνδεθούν. Σας το διαβεβαιώνω. Και εγώ, η εικόνα που έχω ειδικά για την πόλη σας και ξέροντας το πόσο πίσω έχει μείνει και το Άργος οριστικό και για το Μανιάκι. Αυτή είναι η αίσθηση, ναι, ναι, και η δικιά μας, γιατί όντως εσείς ενεργειακά ήταν πολύ πιο δύσκολα. Όταν μια οικογένεια, κύριε Τσάκα, θέλει 3 και 4, ίσως και παραπάνω, χιλιάδες ευρώ να βγάλει το χειμώνα στην Καστοριά, αντιλαμβάνεστε πώς σας περιμένουμε. Το καταλαβαίνω και για μας το να υπάρχουν τέτοιες όριμες ενός προς την ανάγκη και την ενημέρωση, ναι, και την ζήτηση είναι το ιδανικό. Δεν το κρύβω ότι μακάρι να είχαμε σαν την Καστοριά όλες τις πόλεις. Μακάρι. Τώρα,
Στο δελτίο τύπου που βγήκε από το Υπουργείο, έχω μια παρατήρηση και θα θέλαμε λίγο την απάντησή σας. Γράφεται ότι είναι ζήτημα ημερών να βγουν στον αέρα οι διαγωνισμοί για την υλοποίηση των πρώτων έργων, καθώς έχει ήδη ολοκληρωθεί η διαδικασία διαβούλευσης επί των τευχών δημοπράτησης στις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας και Στερεάς Ελλάδος. Η ερώτησή μας καταλαβαίνετε ποια είναι, πού είμαστε εμείς. Και πότε θα έχουμε τις δημοπρατήσεις. Ναι. Και για τις δικές μας περιοχές, Καστοριά, Άργος και Μανιάκη. Και μια διευκρίνηση. Μάλιστα. Θα είναι ενιαία η δημοπράτηση για Καστοριά, Άργος και Μανιάκη? Ωραία. Είναι θα τρεις διαφορετικές δημοπρατήσεις? Θα σας τα απαντήσω όλα. Η διαφορά της περιφέρειάς σας, γιατί αυτό είναι θέμα περιφέρειας, δεν είναι μόνο πόλεων, με τις τρεις που αναφέρατε, είναι ότι οι τρεις άλλες περιφέρειες, η Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Κεντρική και η Στερεά, είχαν εντάξει οι περιφέρειές τους το έργο το δικό μας στα ΠΕΠ, στα τοπικά ΕΣΠΑ, να το πω απλά. Η δικιά σας περιφέρεια δεν το έχει εντάξει ποτέ στο ΕΣΠΑ της. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην είναι όριμα τα έργα, να μην έχουν γίνει όλες οι διαδικασίες ώστε να συγχρηματοδοτηθούν από εμάς και από τις περιφέρειες για να είναι έτοιμα προς δημοπράτηση. Η πρόσκληση για να ενταχθούν τα έργα στο ΕΣΠΑ της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας εκδόθηκε πριν ένα μήνα περίπου, 1,5, από την τωρινή διοίκηση της περιφέρειας και εμείς αυτές τις μέρες θα υποβάλουμε το τεχνικό δελτίο που προβλέπετε για να ενταχθούν τα έργα στο ΕΣΠΑ. Αυτό, εκεί οφείλεται η χρονική στέρηση της περιφέρειάς σας. Μάλιστα. Την οποία όμως προσδιορίζεται σε ποιο χρονικό διάστημα να έχουμε και εμείς, να είμαστε και εμείς έτοιμοι πάνω σε αυτό? Εμείς, εσείς έχει και μια, σε εσάς μάλλον υπάρχει και μια δεύτερη ιδιαιτερότητα που έχει να κάνει με τις εξόδους που πρέπει να μας δοθούν από τον ΤΑΠ. Εσάς είναι στην περιοχή του Άσπρου και θα μας δοθεί εμάς προς τα τέλη του 2022. Αλλά έχουμε συμφωνήσει ότι εμείς για να μην αργήσει το έργο θα ξεκινήσουμε να σκάβουμε τους αγωγούς μας πριν δοθεί αέριο στην περιοχή, ώστε να μην χάσουμε αυτό το δηλαδή χρόνο. Δηλαδή χρονικά πότε θα αρχίσει το σκάψιμο, γιατί εδώ οι τοπικοί παράγοντες, πω και αυτό και Τσάκα, μιλάνε για την άνοιξη του 2021. Εκεί πέρα έχουμε υπολογίσει να ξεκινήσει το σκάψιμο, γιατί εντάξει δεν μπορώ να παίξω ακριβώς τους μήνες, γιατί είναι διεθνείς δημοπρασίες, ξέρετε, ενστάσεις, τέτοια. Εγώ θέλω να είμαι λίγο, για να μην έτσι, θέλω να είμαι ακριβής για να μην δίνω και ποτέ λάθος πληροφορίες ή ψεύτικες ελπίδες. Αυτό που πρέπει να κρατήσετε είναι, εμείς κάπου εκεί προγραμματίζουμε, όπως το είπατε. Αλλά παρόλα αυτά το ουσιώδες είναι ότι το έργο πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τέλος του 2023 και να διευκρινίσω και κάτι άλλο, ότι το έργο θα γίνεται παράλληλα, δηλαδή και η επέκταση των αγωγών αλλά και οι συνδέσεις των οικειών θα γίνονται παράλληλα. Δεν θα περιμένουμε να τελειώσουμε τους αγωγούς για να αρχίσουμε να συνδέουμε κατοικίες. Άρα κόσμος ενδεχομένως θα ενταχθεί από το τέλος του 2022. Μάλιστα. Α, μάλιστα, υπάρχει δεν και αυτό. Δεν θα περιμένουμε δηλαδή να τελειώσουν οι αγωγοί για να ανοίξουν. Άρα την κάποιοι κουβέντα μπορούν να πάρουν αέριο, για να πάμε και στην πρώτη μας ερώτηση. Κάποιοι μπορούν να έχουν αέριο και θα ζεσταίνονται ήδη από το 2022. Από το τέλος του 2022, Ρωτάνε και πώς... έχουμε ζητήσει κιόλας, συγγνώμη για να μην το ξεχάσω, έχουμε ζητήσει και από το ΔΕΣΦΑ που υλοποιεί την έξοδο από τον ΤΑΠ, αν μπορέσει να μεταφέρει ακόμα πιο νωρίς την υλοποίηση της εξόδου. Αν επιτευχθεί αυτό, εννοείται ότι θα μετατοπιστεί προς τα μπροστά και η έναρξη των συνδέσεων. Μας λένε ότι... Και στο τελευταίο που με ρωτήσατε, συγγνώμη σας διακόπτω, αλλά για να μην δεν το απαντήσω, η δημοπράτηση των τριών πόλεων που αναφέρατε θα είναι κοινή. Θα είναι κοινή. Κοινή. Δηλαδή... Ένας εργολάβος θα πάρει και τις τρεις περιοχές. Μάλιστα. Υπόθηκε ότι υπήρχαν και κάποια χρήματα από το ΠΟΥΔΟΕ και δεν χρησιμοποιήθηκαν και μήπως και η ένταξη στο ΕΣΠΑ καθυστέρησε το έργο, το δίκτυο. Ναι. Σε αυτό τι μπορούμε να πούμε, τι να απαντήσουμε? Δεν είναι αληθές ότι υπήρξαν λεφτά στο ΠΟΥΔΕ. Το ότι υπήρξαν λεφτά στο ΠΟΥΔΕ είναι αληθές. Αλλά ότι για να τρέξει η διαδικασία, η τότε, για να μην έτσι λέω ότι έγιναν μόνο αυτά τον τελευταίο χρόνο, η τότε διοίκηση και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, αλλά και η τότε Περιφερειακή Αρχή, γνώριζαν ότι η διαδικασία που προβλέπονται ήταν το πρώτο στάδιο να μπουν λεφτά στο ΠΟΥΔΕ.
αλλά υπήρχε δέσμευση ότι δεν δημοπρατείς και δεν υπογράφεις συμβάσεις αν δεν έχει μεταφερθεί το έργο στο ΕΣΠΑ. Οπότε η ύπαρξη χρημάτων στο ΠΟΥΔΟΥΕ από μόνη της, αν δεν έβγαινε πρόσκληση στο ΕΣΠΑ, δεν έλεγε τίποτα. Μάλιστα. Είχε αποφασιστεί ότι τα έργα, λοιπόν, αυτά τα δύο. Είχε αποφασιστεί ότι τα έργα θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ. Γιατί ξέρετε ότι όταν υπάρχουν αδιάθετα στο ΕΣΠΑ, δεν πας να χαλάσεις εθνικούς πόρους και τα χρήματα. Άρα δεν φταίει η ένταξη στο ΕΣΠΑ, αν καθυστερήσαμε, λέτε. Αυτό καταλαβαίνω. Όχι. Λέω ότι φταίει το ότι καθυστέρησε να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ. Μάλιστα. Κατάλαβα. Αυτό φταίει. Η ύπαρξη χρημάτων στο ΠΟΥΔΟΥΕ δεν ήταν αναγκαία και ικανή συνθήκη για από να το έργο. Από μόνη της, για να είμαι ακριβώς. Μάλιστα. Πρέπει να σας πω ότι από την ώρα που αναγγείλαμε ότι θα είστε εδώ μαζί μας σήμερα και για το πότε θα αρχίσουν οι εργασίες, επειδή είμαστε και ένας νομός, κυρία Τσάκα, με πολύ ψηλή, ίσως από τις υψηλότερες στη χώρα, μας ρωτάνε πάρα πολύ αν ο εργολάβος, μια και μιλήσαμε και για αυτόν που θα έχει κοινή εργολαβία για Καστοριάργος και Μανιά κοινότερα, θα χρησιμοποιήσει εργατικό δυναμικό και από τον τόπο μας. Και πού μπορούν να απευθύνονται ήδη, δηλαδή βλέπω ανθρώπους εδώ τώρα που στέλνουν μηνύματα και που λένε πού μπορούμε να απευθυνθούμε για εργασία σε αυτή την. Βλέπουν λοιπόν και αυτήν την προοπτική εδώ άνθρωποι που έχουν πολύ πολύ μεγάλη ανάγκη από ό,τι καταλαβαίνω για την εργασία τους. Τι θα γίνει με αυτό το θέμα? Αυτό που εντοπίσατε είναι μια πολύ σωστή παράμετρος των έργων. Κοιτάξτε, το έργο αποτελείται από δύο πράγματα. Το ένα είναι ο εργολάβος που θα κατασκευάσει τα δίκτυα και το δεύτερο είναι οι εργασίες που θα γίνουν για τις εσωτερικές συνδέσεις των κατοικιών. Μάλιστα. Στο πρώτο κομμάτι του εργολάβου που κατασκευάζει τα δίκτυα και θα γίνει ένας ανοιχτός διεθνής διαγωνισμός, προφανώς, γιατί είναι μεγάλα τα έργα, είναι αρκετών εκατομμυρίων, που συμμετέχουν εταιρείες, αυτή είναι η, και για λόγους πρώτα απ' όλα ασφάλειας της περιοχής και δικιά μας, συμμετέχουν εταιρείες που έχουν υλοποιήσει έργα φυσικού αερίου. Η πρακτική λοιπόν όμως των εταιριών αυτών, γιατί καταλαβαίνετε ότι μια μεγάλη αθηναϊκή εταιρεία της Θεσσαλονίκης δεν πηγαίνει να μεταφέρει κόσμο εκτός τους project managers κτλ. Όλοι τα υπόλοιπα εργοτάξια στελεχώνονται από τις τοπικές οικονομίες. Άρα η πράξη, δεν το λέω, το λέω εμπειρικά, εμπειρικά, η πράξη λοιπόν δείχνει ότι... απορροφώνται πάντα εργαζόμενοι και επαγγελματίες από την περιοχή παρέμβασης. Για να είμαστε όμως ρεαλιστές, είναι μεγάλος αυτός ο αριθμός των ανθρώπων που θα χρησιμοποιηθούν από τις τοπικές κοινωνίες για τις εργασίες στον αγωγό? Από τους επαγγελματίες του χώρου, δηλαδή τι εννοώ, δεν θα χρησιμοποιηθεί ένας επικοινωνιολόγος, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Μάλιστα. Θα χρησιμοποιηθούν εργάτες, τεχνικοί, μηχανικοί, όλες οι ειδικότητες που σχετίζονται με τα τεχνικά έργα. Σε αυτές τις κατηγορίες αποσχολείται ένας σημαντικός αριθμός. Αλλά αν θέλετε τη γνώμη μου, ακόμα μεγαλύτερος είναι ο αριθμός που απασχολείται στην λειτουργία πέριξ του αερίου, δημιουργείται μια μεγάλη οικονομία που αφορά τις κατασκευή οικιακών συνδέσεων, συντηρήσεις, προμήθειες, λέβητες. Όλη αυτή η εργασία δημιουργεί ένα τζίρο, πραγματικά στο λέω, δεν είναι υπερβολή, ένα τζίρο εκατομμυρίων σε κάθε πόλη. Ένα τζίρο, μα πραγματικά είναι, αν είναι έτσι και θα το δούμε στην πράξη, και, να πούμε ότι υπάρχει ήδη η προηγούμενη εμπειρία της κατασκευής του αγωγού ΤΑΠ, πρέπει να συμπληρώσω, που δούλεψε επίσης πάρα πολλοί κόσμος και άφησε αυτή η ιστορία πολλά μεροκαμάτα στην Καστοριά, ευτυχώς. Σωστά. Πιστέψτε με, το στίχημα για την περιοχή σας και το τονίζω σε κάθε πόλη της περιφέρειας, που, γιατί εμείς μόνο στην περιφέρεια υλοποιούμε έργα, το στίχημα για την περιοχή είναι να καταφέρει να υλοποιηθεί όλο το έργο από επαγγελματίες της πόλης και της περιφέρειας γενικά. Δηλαδή να εκπαιδευτούν, γιατί το αέριο είναι μια ιδιαίτερη εργασία, δεν απαιτεί κάτι ιδιαίτερο, απλά πρέπει να ασχοληθείς λίγο να μάθεις τη δουλειά. Μετά θα δημιουργηθεί πραγματικά, σας λέω, ένα τζίρος εκατομμυρίων στην περιοχή, που θα είναι αυτοί που θα κάνουν εγκαταστάσεις. Μάλιστα. Αν βάλετε ότι θα γίνουν μερικές χιλιάδες, κάντε, είναι εύκολη πράξη, με μερικές χιλιάδες συνδέσεις, με 2-3 χιλιάδες ευρώ κόστος σύνδεσης, βάλετε μόνο η κατασκευή τι νούμερο βγαίνει. Τι νούμερο βγαίνει πραγματικά για τις εταιρείες? Δεν σας λέω ότι κάθε χρόνο κάνει συντήρηση, ότι βλάβες, ότι... οι εταιρείες πρέπει να έχουν εκεί κόσμο, λέβητες θα δοθούν. Είναι μεγάλος ο τζίρος του αερίου και γι' αυτό λέμε ότι εμείς ελπίζουμε θα αποτελέσει ατμομηχανή ανάπτυξης και για τις οικονομίες, όχι μόνο για την εξοικονόμηση στην τσέπη μας. Είναι πολύ βασικό, πιστέψτε. Και η τελευταία παράμετρος που δεν θέλω να την ξεχάσω
είναι ότι δίνουμε τη δυνατότητα σε ανθρώπους που θέλουν να επενδύσουν στην ελληνική περιφέρεια να έχουν φτηνή ενέργεια, το οποίο είναι τεράστια υπόθεση. Δηλαδή εμείς δίνουμε το όπλο και μετά είναι και στο χέρι και της τοπικής περιφερειακής αρχής και της κυβέρνησης να πρημοδοτήσει επιχειρηματίες να δημιουργήσουν υποδομές στην ελληνική περιφέρεια και ειδικά σε πόλεις όπως είναι η Καστοριά και οι Όμορες, για να φέρουν επενδύσεις εκεί πέρα στην οποία θα έχουν φτηνή ενέργεια, που είναι το α και το ω στις επενδύσεις. Φυσικά. Τώρα, φίλος μας εδώ επανέρχεται στο προηγούμενο ερώτημα και λέει, αν κατάλαβε σωστά, με τα κρατικά χρήματα του ΠΟΔΟΕ η ΔΕΔΑ δεν θα μπορούσε να κάνει το δίκτυο. Υπήρχε απόφαση και δέσμευση στις αποφάσεις τότε ένταξης που έλεγε ότι η εγγραφή στο ΠΟΔΟΕ γίνεται για την εκκίνηση του έργου, αλλά δεν μπορεί να προχωρήσει σε συμβάσεις τέλος πάντων αν δεν έχει ενταχθεί το έργο στο ΕΣΠΑ. Μάλιστα. Το ξαναλέτε λοιπόν, επιμένετε σε αυτό. Όχι, τώρα, είναι σαφές. Δεν είναι, το λέμε δεν είναι και κάτι δικιάς μου ερμηνείας. Το έλεγε έτσι ο νόμος που είχαν οι αποφάσεις ένταξης. Τώρα, να ρωτήσουμε λίγο το εξής. Επειδή από το Σεπτέμβριο πραγμάτων θα αρχίσει και το δίκτυο αντικατάστασης του δικτύου ίδρευσης εδώ στην πόλη της Καστοριάς. Ρωτάνε πολλοί αν αυτό η ΔΕΔΑ το έχει υπόψη και αν, επειδή δεν συμπίπτουν και οι φάσεις έναρξης τουλάχιστον των καθηγών των διαγωγών, αν κάποια στιγμή θα μπορούσαν να σκάβεται, ας πούμε, να το πούμε έτσι πολύ κοινά, να σκάβεται μαζί με ένα σκάψιμο και η διαγωγή. Υπάρχει δυνατότητα για αυτήν, το έχει το υπόψη αυτό το θέμα? Να σου πω την αλήθεια, δεν το γνώριζα ότι πρόκειται να γίνει αυτή η εργασία στην πόλη σας, αλλά πρακτικά είναι πάρα πολύ δύσκολο να τύχει να συνδυάσει. Αλλού πρέπει να είναι ο αγωγός ο ένας και άλλο. Καταρχάς είναι άλλα σκαψίματα, πράγμα, να το πω απλά. Αλλού σκάβουμε εμείς, αλλού σκάβει η ΔΑΠ, αλλού σκάβει η ΔΕΗ. Δηλαδή θέλω να πω, υπάρχει ένα πρωτόκολλο που σκάβει ο καθένας για να μην πέφτουμε ο ένας πάνω στον άλλον. Αλλά εμάς, ως ό,τι αφορά την αναστάτωση και την αποκατάσταση του δρόμου, εμείς κάνουμε μια μικρή τομή πλάγια στο δρόμο, που την οποία αποκαθιστούμε μετά, δεν προκαλεί καταστροφές, να το πω, στο οδόστρωμα, και είναι μια πολύ μικρή τομή στα πλάγια του δρόμου, στα όρια του πεζοδρομίου. Μάλιστα. Τώρα, εδώ έχουμε ερωτήσεις επίσης. Το αέριο που θα έρχεται ως την πόρτα μας, εδώ έχω μια ερώτηση για να την απαντήσουμε για αυτήν. Θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για τη θέρμανσή μας ή μπορούμε, αν θέλουμε, να κάνουμε εγκατάσταση στην οικοδομή? Α, δηλαδή εννοεί να έχουν και τον φούρνο, ας πούμε, ή να μαγειρεύουν. Να μαγειρεύουν, φυσικά, ας πούμε. Φυσικά μπορούν. Α, μπορεί να γίνει και αυτό. Φυσικά. Μάλιστα. Και είναι και πολύ έξυπνο, γιατί για μένα τα κόστη αλλαγής, γιατί πρέπει να αλλάξει την κουζίνα σου για την άλλη λειτουργία της κουζίνας με φυσικό αέριο, νομίζω θα τα αποσβέσουν πολύ γρήγορα τα κόστη. Υπάρχει ένας φόβος, λες, με αέριο, είναι μη φύγει τίποτα, μη πάρουμε καμιά φωτιά και τέτοια. Δεν ξέρω, αυτά είναι απολύτως διασφαλισμένα? Κοιτάξτε, η πίεση που φτάνει το αέριο στο σπίτι είναι κάποια μιλιμπάρ, δηλαδή... λένε ένα αστείο εδώ πέρα, να σου το πω έτσι, εντάξει, είναι ίσως λίγο υπερβολή, ότι και μια τσίχλα να βάλεις εκεί που πες ότι γινόταν κάπου διαρροή, την κλείνει. Παρόλα αυτά, για να μην πέραν της, έτσι, του αστείσμου, με το αέριο δεν είναι κάτι το οποίο παίζεις, αλλά αν θέλετε τη γνώμη μου, όταν υπάρχουν πάρα πολλά σπίτια, σχεδόν όλα που έχουν δεξαμενές με πετρέλαιο, όταν υπάρχουν σπίτια που έχουν πετρογκάζ, όταν υπάρχουν επαγγελματίες που έχουν LPG, το αέριο είναι πολύ πιο ασφαλές. Αυτό σας το λέω με σιγουριά. Δηλαδή πολλές από τις μορφές που χρησιμοποιούμε είτε για επαγγελματικούς σκοπούς είτε για τη θέρμανσή μας, είναι πολύ πιο επικίνδυνες από το φυσικό αέριο. Μάλιστα. Χωρίς να ωραιοποιούμε καταστάσεις ότι δεν έχει ποτέ στην ιστορία συμβεί οτιδήποτε. Θέλει καλή δουλειά, καλή εγκατάσταση, έτσι. Εκεί γι' αυτό εμείς επιμένουμε ότι τουλάχιστον τα δίκτυά μας πρέπει να κατασκευάζονται από ανθρώπους που έχουν κάνει πολλά χιλιόμετρα αγωγών, για να είμαστε σίγουροι ότι λαμβάνονται όλα τα μέτρα και να μην έχουμε μαθητευόμενους μάγους, να το πω απλά. Τώρα, υπάρχει μια άλλη απορία που θέλαμε να σας τη ρωτήσουμε. Πριν λίγες μέρες είχαμε διαβάσει κάποια δημοσιεύματα που μιλούσαν για επέκταση προς τη Δυτική Μακεδονία του Εθνικού Δικτύου Φυσικού Αερίου. Μάλιστα. Έχει να κάνει, πρέπει να ανησυχούμε κάτι εμείς, πρέπει να ασχολούμαστε με αυτό ή όχι?
Μην ανησυχείτε. Αυτό έχει να κάνει με την τροφοδότηση των τριών τηλεθερμάνσεων των ενεργειακών δήμων. Και όχι με την περιοχή της Καστοριάς. Δεν έχει να κάνει σε τίποτα με εσάς. Μάλιστα. Εσάς το πρόγραμμα είναι όπως το συζητήσαμε και όπως περιγράφεται. Μάλιστα. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, εγώ κύριε Τσάκα, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Και εγώ σαν να σας ευχαριστήσω. Νομίζω ότι πολύ σύντομα θα έρθετε και στην Καστοριά, αν έμαθα σωστά. Έτσι είναι. Θα έρθουμε σε όλες τις πόλεις που θα κάνουν παρέμβαση και ειδικά στην Καστοριά, την οποία θεωρούμε συσσαγωγικά ή χωρίς συσσαγωγικά ότι είναι και από τις αδικημένες περιοχές. Και πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει ώστε να. Βλέπω εγώ τώρα. Βλέπω το ενδιαφέρον εδώ. Αν θα ανοίξετε γραφεία, πού θα ανοίξετε γραφεία. Θα ανοίξουμε και γραφείο. Θα ανοίξετε. Βλέπω πολλά ερωτήματα εδώ πραγματικά. Θα ανοίξουμε και γραφείο, παρότι δεν συνηθίζεται. Πολύ ενδιαφέρον ερώτημα. Από πότε μπορούμε να εκδηλώνουμε το ενδιαφέρον για αέριο. Αυτό ξέρετε γιατί το ρωτάνε. Τώρα το κατάλαβα. Πριν λίγες μέρες είχε βγει και ο αντιπεριφερειάρχης και είχε πει ότι. Γιατί ρωτούσαν πώς θα ξεκινήσετε, από πού θα ξεκινήσετε και τα λοιπά, ποιος θα είναι ο σχεδιασμός. Μας είπαν λοιπόν ότι θα μπορούμε να έχουμε το ενδιαφέρον από περιοχές που θα μπορεί να δίνεται κάποια προτεραιότητα. Δηλαδή, εμείς παραδείγματος χάρη εδώ από όπου εκπέμπουμε, είμαστε στην περιοχή της Καλλιθέας. Αν η Καλλιθέα δείξει ζωηρότατο ενδιαφέρον, θα ξεκινήσετε και από την περιοχή της Καλλιθέας. Θα δώσετε μια προτεραιότητα, παραδείγματος χάρη, στη συγκεκριμένη περιοχή. Έχει δίκιο σε αυτό. Υπάρχει δηλαδή. Υπάρχει βάση σε αυτό. Πώς το εννοώ το έχει δίκιο. Ναι, υπάρχει βάση. Εμείς για να κάνουμε σχεδιασμό δικτύου, εκτός κάποιες κεντρικούς περιοχές, μάλλον τα loops που λέμε, πώς κυκλώνουμε την περιοχή, εκτός από κάποια συγκεκριμένα δίκτυα που θα δημιουργηθούν έτσι κι αλλιώς, στις υπόλοιπες εσωτερικά, στους κλάδους που λέμε, στα κλαδιά μέσα στην πόλη, πρέπει να έχουμε εξ αρχής αιτήσεις ενδιαφέροντος για να σχεδιάσουμε το δίκτυο να πάει πρώτα εκεί που υπάρχει μεγαλύτερη αίτηση. Άρα αυτό θα γίνει από την ώρα που θα ανοίξετε γραφεία, μάλλον θα δέχεστε και αιτήσεις. Θα γίνει πιο νωρίς, θα γίνει ηλεκτρονικά να αρχίσει να δεχόμαστε αμέσως του site μας, θα ενημερωθείτε εννοείται όλοι. Μάλιστα. Πριν ξεκινήσει το έργο, για να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε σωστά και το δίκτυο. Και να λέμε ότι εδώ, ας πούμε, που είμαστε εμείς, υπάρχουν 4 διαμερίσματα και τα 4 θέλουν αέριο. Μάλιστα. Και κάτι που είναι βασικό, γιατί και αυτό έχει γίνει έτσι κάποια, τέλος πάντων, να σου το πω, παρανόηση, να μην πω κάτι άλλο. Επί του αριθμού των συνδέσεων θα ήθελα να διευκρινίσω, γιατί εμείς έχουμε δηλώσει κάποια minimum που απαιτούνται για, δηλαδή, από το ΕΣΠΑ και τα λοιπά, που λέμε ότι πρέπει να γίνουν τουλάχιστον 1500 συνδέσεις. Να μην ανησυχεί ο κόσμος ότι αν εκδηλωθούν παραπάνω αιτήσεις από αυτά που αναφέρονται στο πρόγραμμα, εμάς είναι χαρά μας και θα συνδεθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι. Τώρα, για όλα αυτά, για να είμαστε και σίγουροι, συγγνώμη που σας το ρωτάω, αλλά από την διαχειριστική αρχή της περιφέρειας, είναι και εκεί όλα έτοιμα με τα διαδικαστικά ώστε να είμαστε εντός του χρονοδιαγράμματος. Αυτό που χρειάστηκε να κάνει η διαχειριστική μέχρι τώρα ήταν να βγάλει την πρόσκληση, την έβγαλε. Εμείς θα υποβάλουμε τεχνικό δελτίο. Μας έχουν πει ότι θα γίνει γρήγορα η ένταξη, δηλαδή το γραφειοκρατικό, και θα προχωρήσουμε στο επόμενο στάδιο. Δεν βλέπω κάπου πλέον να κολλάει η διαδικασία. Λοιπόν, τα ερωτήματα έρχονται βροχή. Συγγνώμη που σας κρατάω λίγο παραπάνω, αλλά έχουν ενδιαφέρον. Δεν πειράζει, είναι κατανοητό. Από τη στιγμή, λέει, που θα μας φέρετε στην πόρτα μας το αέριο, πόσα θα χρειαστεί να πληρώσουμε για τη σύνδεση? Τα τέλη σύνδεσης, από ό,τι καταλαβαίνω. Τέλη σύνδεση είναι 2 ή 3 χιλιάδες, έχουμε ακούσει, λέει. Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο πράγματα για να τα λέμε έτσι σωστά. Να μην έχουν παρανοήσει οι άνθρωποι. Υπάρχουν τα τέλη σύνδεσης που είναι προς την εταιρεία μας και υπάρχουν και οι εργασίες σύνδεσης της οικίας. Μάλιστα. Τα τέλη σύνδεσης εμείς τα κάνουμε δωρεάν. Α, δηλαδή σε εμάς δεν θα πληρώσει τίποτα κανένας. Μάλιστα. Τίποτα. Μάλιστα. Σε εσάς θα πληρώνουμε μόνο το λογαριασμό, ότι γράψει το ρολόι. Εμείς έχουμε ένα τέλος επί του λογαριασμού σας. Δηλαδή τα πολλά τα παίρνει ο έμπορος, αυτός που πουλάει αέριο, εμείς παίρνουμε ένα τέλος. Μάλιστα. Στο κόστος που αφορά τώρα την εσωτερική εγκατάσταση, εκεί έχει να κάνει με τη λύση που θα επιλεγεί. Δηλαδή, αν θα είναι κεντρικός καυστήρας, αν θα είναι με riser, αυτά που λέμε που φτάνουν τα επίτυχα στις βεράντες. Ναι. Αυτό εξαρτάται από τη λύση. Δηλαδή, καλό είναι από να εκεί μην... και μετά θα μιλήσετε με τον επαγγελματία, με τον Θα μιλήσουμε με τον επαγγελματία της περιοχής που θα κάνει εσωτερική εγκατάσταση. Αλλά και εκεί υπάρχουν λύσεις για όλα τα βαλάντια. Δηλαδή, η κεντρική θέρμανση είναι πιο φτηνή. Το να πας σε κάθε μπαλκόνι είναι πιο ακριβό. Αλλά και εκεί ήθελα τώρα, ήταν
έτσι όσο συζητάμε προκύπτουν ενδιαφέροντα πράγματα. Ναι. Είμαστε σε συζητήσεις και με τις περιφέρειες. Ναι. Μήπως βγει και ένα πρόγραμμα στη λεξικονομώ. Αχα. Μόνο για το φυσικό αέριο. Μάλιστα. Δηλαδή μάλιστα. Να επιδοτηθούν μόνο οι εσωτερικές εγκαταστάσεις από τους περιφερειάρχες. Αυτή τη στιγμή πάντως υπάρχει στο εξοικονομώ, καλύπτονται και αυτές οι περιπτώσεις. Ναι, εγώ το πάω πιο μπροστά, σας λέω για εξειδικευμένο εξοικονομώ μόνο για φυσικό αέριο. Πολύ ωραία. Στο λογαριασμό άλλο μήνυμα θα υπάρχει εκτός από την τιμή του αερίου, τι θα γράφει δηλαδή το ρολόι, και πάγιο. Είναι όπως είναι όλοι οι λογαριασμοί, δηλαδή εμείς ναι. και ο ΤΑΠ ας πούμε, ναι, ναι. Είμαστε σαν τα όπως είναι ο ΑΔΜΙΕ και οι ΔΕΔΙΕ στο μάλιστα, ρεύμα. Κατάλαβα. Δηλαδή υπάρχει ένα πάγιο μάλιστα. που αφορά την θα είναι υψηλό, χαμηλό, θα είναι ανυπαίσθητο. Κοιτάξτε, ο κανόνας είναι ότι σε όλες αυτές τις περιοχές υπάρχει μια σταθερή ενώ και στην Αττική και στην... Ναι. Πώς το λένε, στην κεντρική Μακεδονία που είναι πολλά χρόνια το αέριο υπάρχει ένα σταθερό, μια τιμή σταθερή στο πάγιο. Σε εμάς, γιατί κοινωνικοποιούμε, να σου το πω απλά, την επένδυση, γιατί είναι πολύ εμπροστοβαρής η επένδυση, κανονικά θα έβγαινε πολύ υψηλό αυτό το πάγιο. Αλλά κοινωνικοποιούμε σε επίπεδο περιφέρειας, οπότε καταφέρουμε να το έχουμε στο ίδιο επίπεδο με την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη σχεδόν. Δηλαδή θα είναι, αν μπορούμε να πούμε, μια τιμή για να καταλάβουμε περίπου. Γιατί δεν έχουν βγει ακόμα τα τιμολόγια τα δικά μας. Δεν θέλω έτσι να πω ένα νούμερο που μπορεί να μην ισχύσει. Θα μας τρομάξει ή όχι πάντως? Όχι, δεν σας τρομάξει. Σας λέω, είναι το ίδιο ό,τι ισχύει στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Μην φοβάστε. Όσοι έχετε γνώση από Αθήνα και Θεσσαλονίκη, να δεν μην φοβάστε την. Απλά γιατί δεν έχει εγκρίνει ακόμα η ΡΑΕ το τιμολόγιο, γι' αυτό δεν θέλω να δώσω τιμή. Πολύ ενδιαφέρον και το επόμενο ερώτημα. Επειδή η Καστοριά, όπως την ξέρετε ίσως, κύριε Τσάκα. Ξέρω, έχω. Δεν είναι μια επίπεδη πόλη. Η επίπεδη είναι μόνο κυρίως γύρω από την λίμνη περιοχές. Όλα τα υπόλοιπα είναι ανηφόρες, κατηφόρες και μάλιστα και δύσκολα σημεία. Κατασκευαστικά λοιπόν, μήπως υπάρξει κάποιο πρόβλημα ή καθυστερήσεις, ή αν με ανηφόρες, κατηφόρες το αέριο για τη μεταφορά του έχει προβλήματα. Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια γι' αυτό? Δεν υπάρχει. Έχει ληφθεί υπόψη η γεωμορφία της περιοχής. Και υπάρχουν και χειρότερες από σας περιοχές. Αν δείτε την Καβάλα για παράδειγμα. Που μοιάζουμε, ναι, λέει. Η Καβάλα είναι πιο δύσκολη από εσάς. Η Καβάλα είναι πιο δύσκολη από εμάς. Από ό,τι μας λένε και οι ειδικοί, είναι και πιο δύσκολο το έδαφος, είναι πιο βραχώδες. Μάλιστα. Δεν θα υπάρξουν τέτοια προβλήματα. Άρα να μην ασχολούμαστε με αυτό. Πολύ ωραία. Όχι, μην μπαίνετε σε τόσο τεχνικές λεπτομέρειες. Να σας πω την αλήθεια, ούτε εγώ προσπαθώ να μην μπαίνω σε τόσο. Από τη στιγμή που μου λένε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Μην ανησυχείτε για τίποτα τέτοιο. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Τσάκα, θα τα πούμε και από κοντά. Ευχαρίστω. Μόλις έρθετε, γιατί νομίζω, όπως είπαμε, και το επόμενο διάστημα θα είστε εδώ. Έτσι, έτσι. Οπότε μπαίνουμε, ίσως και είναι και η πρώτη φορά που αρχίζει να πιστεύει ο κόσμος. Ας καταλήξω με αυτό, κύριε Τσάκα. Ίσως είναι και η πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια που αρχίζει να πιστεύει ο κόσμος ότι όντως θα έχει αέριο. Ήταν απίστευτο για πάρα πολλούς από εμάς και επειδή είχαμε ακούσει πάρα πολλά στο παρελθόν. Ναι. Είναι η πρώτη φορά ίσως που ο κόσμος νομίζει ότι αυτό θα γίνει. Δυστυχώς στην περιφέρειά σας, και δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες ούτε σε πρόσωπα, ούτε έχω καμία διάθεση αντιπολιτευτικής ρητορίας, είχε γίνει λάθος το επικοινωνιακό κομμάτι και σε εισαγωγικά, καταλαβαίνετε πως το λέω, πήγε να κάψει το έργο. Όταν ανακοινώθηκε το 19 και το θα υπάρχει αέριο και δεν υπήρχε καν έξοδος από το ΝΤΑΠ, καταλαβαίνετε ότι ήταν κάτι που έθεσε... Δηλαδή εμάς ο χειρότερος κίνδυνος είναι στον κόσμο να μπει αμφιβολία ότι αυτοί μας κοροϊδεύουν. Ναι, ναι, ναι. Αυτό ήταν λάθος τότε που ετέθη. Αλλά τώρα δεν υπάρχει λόγος να μένουμε στο χθες. Ας πούμε τα θετικά ότι το έργο τώρα είναι σε τροχιά, όχι σε τροχιά, είναι σε δρόμο υλοποίησης πλέον. Λοιπόν, όλα καλά να πάνε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τσάκα, για την επικοινωνία, η οποία θέλουμε καλά. Να συνεχιστεί φυσικά, γιατί για τα επόμενα χρόνια λογικά θα τα λέμε πολλές φορές. Ελπίζω να είμαστε εκεί στα έργα μας και να τα λέμε και επί τόπου. Οπότε... Για καλά έργα, πραγματικά. Έτσι, έτσι ακριβώς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χάρηκα πολύ. Στην εκπομπή μας απόψε. Χαιρετισμούς σε όλους τους φίλους. Να είστε καλά. Ήταν ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΔΑ στην εκπομπή μας, ο κύριος Τσάκας, ο κύριος Μάριος Τσάκας. Είναι ο άνθρωπος, είναι η εταιρεία. Η οποία θα σκάψει. Είναι η εταιρεία που θα διαχειριστεί όλα αυτά. Είναι η εταιρεία
που θα πληρώνουμε τους λογαριασμούς μας. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι είναι ο πιο άμεσος άνθρωπος με τον οποίο μπορούσαμε να μιλήσουμε για αυτό το θέμα, για αυτό το θέμα για το οποίο μιλάμε τόσα μα τόσα χρόνια. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς, με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς, centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.